σημερινές πληροφορίες μιλάνε ότι το έλλειμμα είναι γύρω στα 18,5 εκατομμύρια. Το λέγαμε γύρω στα 12. Πάνω από 20. Είναι πάνω από 20. Πάνω από 20. Δεν το ξέρω. Ναι. Είναι γύρω στα 22. Λοιπόν, σημαίνει δηλαδή ότι είναι μία. Θα περάσουμε μία. Όχι, περνάμε. Είμαστε σε μία οικονομική άδεισο. Αυτό είναι ένα στοιχείο που προκαθορίζει και τα γεγονότα από εδώ και πέρα. Έχουμε μία πλειοψηφία από το νέο Δημοτικό Συμβούλιο, στην νέο Δημοτικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε πρόσφατα, που έχει περίπου την ίδια σύνθεση. Ακόμα και άνθρωποι που συμμετείχαν στους συνδυασμούς αυτούς του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, δείχνουν απεσιόδοξη, για να μην πω, ας πούμε, ακόμα και αρνητική με το τι περιμένουν από τις πράξεις και από την προοπτική του συγκεκριμένου. Δείξουμε κάτι καινούριο. Μακάρι να το υιοθετήσουν. Μακάρι να έχουμε δίκιο σε αυτά που λέμε. Μπορεί και εμείς να κάνουμε λάθος. Θα προσπαθήσουμε όμως να βάλουμε ένα θετικό λιθαράκι στη ζωή αυτού του Δήμου, ας πούμε, από εδώ και πέρα. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Με έκφραση, παρέμβαση και επικοινωνία. Μάλλον με έκφραση, επικοινωνία και παρέμβαση. Βλέπω 4 κατευθύνσεις που μπορούμε να δράσουμε σαν ενεργοί πολίτες. Και ανάλογα μπορεί να υπάρξουν και 4 πυρήνες. Ένας θα είναι ο κεντρικός πυρήνας, η πολιτική παρέμβαση, η οποία μπορεί να γίνει με τη δράση μας απέναντι σε ένα δημοτικό συμβούλιο. Με μια αρθρογραφία που θα μπορούμε να αναλάβουμε σε τοπικά έντυπα, στο τοπικό site της περιοχής και σε ομιλίες ή διοργανώσεις εκδηλώσεων που μπορούμε να αναλάβουμε. Μια δεύτερη κατεύθυνση θεωρώ απαραίτητο ότι θα πρέπει να είναι ο πολιτισμός. Ίσως θα πρέπει να παντρέψουμε την κίνηση αυτή με μια επιτροπή, θέλετε ομάδα δουλειάς, θέλετε, θα δούμε πώς θα το βαπτίσουμε, η οποία θα έχει να κάνει με κάποιες εκδηλώσεις πολιτιστικές, τις οποίες θα προχωρήσουμε και με μετακλείς ανθρώπους του πνεύματος πάνω σε συγκεκριμένα θέματα. Μια άλλη κατεύθυνση θα είναι ο εθελοντισμός που τα παιδιά βάλανε πριν, που πιστεύω ότι εμείς σαν ενεργοί πολίτες θα πρέπει να συμμετέχουμε επιλέγοντας, ας πούμε, δράσεις. Και ένας τελευταίος πυρήνας που πιστεύω ίσως θα πρέπει να είναι σημαντικότερος και αυτό το λέω με τα λόγου γνώσεως, πιστεύω ότι το σύστημα, οποιοδήποτε σύστημα, δεν σκιάζεται από οτιδήποτε. Πες οτιδήποτε θες, πες ότι αυτός είναι κλέφτης, αυτός τα πήρε. Ας βγει ο Θανάσης ο Νικολαίδης και να πει, να διαβάσει 200 άρθρα, ας πούμε, ωραιότατα, να τα γράψει, να τα ανεβάσει και να τα διαβάσουν και 10.000 σήμερα πολίτες. Δεν θα ανοίξει ρουθούνι, θα σφυρίζουν οι πάντες αδιάφορα. Πιστεύω ότι το μοναδικό που συσχετίζεται με αυτόν τον πυρήνα θα είναι κατά περίπτωση η δράση του ακτιβισμού με την έννοια της ενεργής παρέμβασης. Ίσως να είναι λίγο τραβηγμένο, αλλά αν δεν υπάρχει αυτή η δράση, κανένας δεν θα ματώσει. Μοναδική περίπτωση που νοιάστηκαν, ας πούμε, τουλάχιστον από τα τελευταία χρόνια ήταν για το παπούτσι, για τίποτα άλλο. Το μόνο που τους πείραξε και βγήκαν τα παπαγαλάκια και στηρίξαν ήταν το παπούτσι που πέταξε ο, πώς τον λέγανε, ο γιατρός, ας πούμε, στην έκθεση. Λοιπόν, τώρα, διαβλέπω και κάποιους κινδύνους ενδεχόμενα, αν τελικά προχωρήσει, και θέλω να τους ήδη καταθέσω για να τους έχουμε υπόψη μας, μπορεί να υπάρχουν και άλλοι, δεν ξέρω. Προβλέπω ότι μπορεί να υπάρξουν 2 κίνδυνοι σε αυτή τη δράση ή άνδρωση αυτής της κίνησης, αν επιτευχθεί. Ο ένας είναι η εσωτερική κίνδυνη και η εξωτερική, οι 2 κατευθύνσεις. Η εσωτερική είναι, μπορεί να προέρχονται από κάποιους, από αυτούς που θα είμαστε στην κίνηση. Ότι ο Δήμος έχει κάποιο τμήμα για τα πολιτιστικά, είδαμε. Εμείς, σε αυτή την περίπτωση, ας το πούμε, μπορούμε να προσφέρουμε κάτι σύν από αυτό που κάνει ο Δήμος. Να πούμε ότι, ξέρω εγώ, επειδή κάλεσες την
Αρβελέρ, δεν συμφωνούμε ή συμφωνούμε. Τι ακριβώς. Το φέρω σαν παράδειγμα αυτό για να καταλάβω. Να πω το εξής, Όθωνα. Εγώ θεωρώ καταρχήν ότι η πιο σημαντική από τις πιο σημαντικές πολιτιστικές παρεμβάσεις του Δήμου, που δεν ήταν πρωτοβουλία του Δήμου, για όσους γνωρίζουν, ήταν πρωτοβουλία της γνώσης. Απλώς ο Δήμος και ο κύριος Αλεξανδρής, και καλώς την εκμεταλλεύτηκε, ας πούμε, και πέρασε, όσο έγινε υπό την αιγίδα του, υπό τη χορηγία του κλπ. Δεν ξέρω, αλλά από κάποιους ιδιώτες προήλθε αυτό. Που σημαίνει τι. Και πιστεύω ότι ήταν από τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της περιοχής. Μην το παίρνεις, που έφερα σαν παράδειγμα μπορεί να είναι άλλο, κάτι άλλο. Ίσως θα μπορέσουμε, δεν έχουν γίνει ανάλογες τέτοιες εκδηλώσεις πολλές, ίσως θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε και τον πολιτισμό με επίκληση συγκεκριμένων προσωπικών. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να σου καλέσει ο Δήμος. Αν θες συμμετέχει ο Δήμος, θα συμμετέχει. Ή μπορούμε να το προτείνουμε στο Δήμο. Μιλάμε για κάτι τέτοιο ή μιλάμε για κάτι το οποίο θα υπάρχει από δίπλα και θα ελέγχει. Σταυρούλα, είναι αυτό πολύ καλή ερώτηση. Πρέπει να απαντήσει ο Χρήστος. Νομίζω ότι αν κάνουμε γιατί μας δημιουργήθηκε αυτή η απορία. Θα δώσουμε χωρίς να χρειαστεί να... Για εγώ θα ήθελα να δώσω μία απάντηση. Σταυρούλα, τελείως ειλικρινά, η δική μου η εισήγηση, γι' αυτό δεν αναφέρθηκε και σε αυτό, δεν γίνεται με την έννοια να δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή κάποιο τέτοιο σχήμα. Ναι, μπορεί να προκύψει όμως, μπορεί να προκύψει στην πορεία, δεν μπορείς να το αποκλείσεις. Αλλά νομίζω ότι δεν θα είναι ούτε καλό, ούτε, δηλαδή ξεκινώντας να μπει σαν προϋπόθεση ότι κάνουμε μια νέα παράταξη, ας πούμε, που θα διεκδικήσει, θα κάνει. Δεν ξέρω, αυτή είναι η άποψη δική μου. Δηλαδή, η πρόταση που γίνεται με αυτό το σκεπτικό, ας πούμε. Θα υπάρξουν και άλλες προτάσεις, θα ακουστούμε. Ωραία, ας ακούσουμε και τις άλλες προτάσεις, γιατί σίγουρα όλοι θέλουμε να ξέρω, εγώ τουλάχιστον, θέλω να ξέρω εάν αυτό έχει κάτι από πίσω ή είναι αυτό που βλέπω. Ναι. Όσο πιο ξεκάθαρο μου γίνει, θεωρώ τόσο πιο εύκολο θα είναι. Η απάντηση που μπορούσα να σου πω. Εγώ τουλάχιστον θα ήθελα να προτείνω να πάμε ακριβώς από την αντίστροφη πλευρά. Δηλαδή, νομίζω ότι ο στόχος μιας κίνησης δεν είναι απλά μονάχα να μείνει σε ένα θεωρητικό επίπεδο ή στο να λειτουργήσει, αν θες, ακτιβιστικά, είτε με κάποιες ενέργειες είτε με προτάσεις, αλλά πρέπει να πάει απευθείας σε ένα στόχο. Και ο στόχος αυτός θα πρέπει να είναι η κατάρτιση κάποια στιγμής συνδυασμού και ψηφοδελτίου που να έχει σχέση με το Δήμο Θερμαϊκού. Οι περισσότεροι εδώ πέρα μέσα που σήμερα βρισκόμαστε ήμασταν υποψήφιοι σε εκλογές, κάποιοι είναι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι σε διάφορες παρατάξεις κλπ. Και νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι να οριστεί ένας στόχος που να οδηγήσει προς τα εκεί την κατάσταση. Θεωρώ λοιπόν με αυτή την έννοια ότι ο λίγον είναι βιαστικό αυτό που είπες. Δεν είναι κακό, είναι λίγο βιαστικό. Πρώτα να φτιάξουμε μια δυναμική τατιάνη, εμείς όλοι θέλουμε. Ξέρεις ότι πρότεινα πρόσωπα. Όχι, όχι βέβαια. Δεν πρότεινα, πρακτική πρότεινα. Όχι, αλλά για μένα τον λίγο μακρινό επισκέπτη εδώ, μου έδωσε την εντύπωση πραγματικά ότι υπάρχει στο πίσω του μυαλού κάτι να φτιάξουμε. Μάλλον πριν ακόμα γίνει, δεν θα πω αυτό που είπε ο αδερφός μου, να καπελώσουμε. Ποιος τώρα μεταξύ μου. Δεν καπελωθούμε. Είναι λάθος όρος. Τον ανερώ για λογαριασμό, το αν θέλεις. Λοιπόν, είναι έτσι, ναι. Αλλά άσε πρώτα να φτιαχτεί μια δυναμική και μετά θα φτάσουμε να ορίσουμε πρόσωπα. Θα θεωρήσω ότι είναι αυτός. Εσένα πιο ικανό εγώ. Και ούτω καθεξής. Ήταν λίγο βιαστικό. Δηλαδή, γι' αυτό και είναι δικιά μου η αντίθεση. Λίγο... Γίνεται άλλη μία από τα ίδια. Γιατί παρόμοιες τέτοιες κινήσεις κλπ. Έχουν γίνει άπειρες. Γι' αυτό έχουν την αξία τους όμως. Εντάξει, η αξία τους είναι για την παρέα που συζητάει και λέει δέκα πράγματα. Και πολύ το καφέ. Θεωρητικά. Εγώ θέλω πρακτική όμως. Εγώ θέλω πράξη. Πράξη και αποτέλεσμα. Αυτό με ενδιαφέρει. Εγώ δεν προσδοκώ τέτοια πράγματα. Γι' αυτό είναι αγνότερο σε σου ή εσύ εκείνο. Ο καθένας έχει τη δικιά του προσδοκία. Πώς θα γίνει. Το αγνότερο σε πού προκύπτει. Ναι, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Δεν ελέγχουμε τα λάθη. Αλλά άσε να πετύχουμε σε μια δυναμική, σε μια ιδεολογία. Βεβαίως, εγώ αυτό επιθυμώ. Όχι κομματική, βέβαια. Και εγώ αυτό επιθυμώ, γι' αυτό είμαι εδώ τρεις ώρες. Και εγώ αυτό επιθυμώ. Δεν κρίνω. Δεν βιάστηκε ο Δανιανός. Ο Δανιανός έδειξε έναν τρόπο δράση. Έναν τρόπο δράση. Ούτε πρόσωπο, ούτε σε πρόσωπο αναφέρθηκε, ούτε σε πρακτικέ έσω. Ενωτικές. Κατάλαβα ένα κόμμα. Βρήκαμε όχι, το λύσαμε τελικά. Δεν μπορούμε να έχει αυτό. Υπερκομματικό κόμμα.
το εκφράζατε άθελά σας, αλλά έτσι ένιωθα. Και έντιμα βέβαια, δεν είναι, δεν έκανε κάτι. Δεν ήταν το σκεπτικό σας, το δέχομαι. Δεν είναι, δεν να σου πω γιατί. Ούτε καν προς μια κατεύθυνση δεν είναι. Να σου πω γιατί φάνηκε έτσι. Επειδή απλά δεν έχουν όλοι συνηθίσει απευθείας στο πρώτο σοκ της ιδέας. Το πρώτο σοκ της ιδέας έχει να κάνει με το ότι για να γλιτώνουμε τα πολλά τα λόγια, που για μένα είναι φτώχεια, και για να μπορεί κάποιος να το δουλέψει για μια δεύτερη συνάντηση το ίδιο ζήτημα, καλά είναι να τα ακούσει πρώτα μία φορά. Να μην... Είμαι αγανακτισμένος δημότης και πολίτης αυτής της χώρας. Και το να μου θέτετε σήμερα ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο από εδώ μέσα να ξεκινήσω μία κομματική κίνηση και να μετέχω. Δεν είπαμε για κομματική. Ένα κόμμα ανεξάρτητο των πολιτών. Τατιανέ, σε εκτιμώ και σε σέβομαι. Ό,τι και να είναι. Μου είναι σαν αγανακτισμένο. Εγώ ξέρω ότι από την πλευρά του κυρίου Μαυρομάτη, μάλλον συμπτωματικό το βλέπω. Δεν θα το σχολιάσω. Αλλά σαν πολίτης ο οποίος έχει υποστεί 1002, αμέσως μετά τις εκλογές να μου τίθεται ένα θέμα μιας τέτοιας και ότι σε έναν χρόνο δύο υπάρχουν απόψεις που μπορούν να υποστηριχτούν, ναι, να σταθούμε και προς τα εκεί. Δεν είναι αυτός σκοπός. Ναι. Δεν θέλω να είναι αυτός σκοπός και δεν θέλω σαν δημότη του Θερμαϊκού και της χώρας αυτής αμέσως μετά τις εκλογές να μου τίθεται αυτό σαν μια σκέψη και μόνο. Αυτή σωστά. Να έχει μηχανισμούς πώς θα λειτουργήσει, να είναι θωρακισμένη, γιατί σίγουρα κάποιοι θα κοιτάξουν να τον πάνε σε άλλους δρόμους για κάποιους άλλους στόχους. Έχουμε να κάνουμε εναντίον κάποιους σοβαρά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίζουμε και έτσι πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα από την εαυτό μας. Αν είμαστε διατεθειμένοι και αν μπορούμε να είμαστε μέλη αυτού του συγκεκριμένου κίνημα. Εγώ το λέω κίνημα, εντάξει. Και αν δεν είναι δική μας δικαιώματα, γιατί όχι. Δεν είναι κακό πράγμα. Εντάξει. Τότε, γύρισε και είπε σε κάποια κουβέντα. Εντάξει. Καλό είναι ότι εδώ μαζευτήκαμε, ότι βρισκόμαστε από διάφορες κομματικά τέτοια. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Εντάξει. Όμως, κάποια στιγμή θα επικαλεστούμε, να συγκρουστούμε, ο καθένας σε ποιο κόμμα ανήκει, εντάξει, να συγκρουστεί με κάποια δρομένα το δικό του κόμμα. Έτσι, όταν βλέπει κάποιο στραβό, θα το κάνει. Μεγάλη ερώτηση. Εντάξει, ή θα μεταρχίσει στο κομματικό, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το πράγμα, τις διαγραφές και δεν συμμαζεύεται. Ένα είναι αυτό. Γιατί όταν μιλάμε για ενεργό πολίτη, μιλάμε για ελεύθερο πολίτη. Όταν λέμε ελεύθερο πολίτη, είναι απορρευτερωμένος από τα πάντα, από όποιον τίποτα. Πώς το λένε, μηχανισμός εξουσίας που να το υποβάλουν οι άλλοι. Άρα, ξεκινάμε πρώτα από το κίνημα και μόνο, εντάξει, να δούμε, εκτός από αυτά που θέλουμε και πολύ σωστά πρέπει να λύσουμε αυτά τα προβλήματα, να κοιτάξουμε πάντα τους μηχανισμούς και τους ανθρώπους που είναι με τη στήρας αντιπολίτευσης. Άρα, μα όταν λες, να ολοκληρώσω. Δεν με ενδιαφέρει στήρα αντιπολίτευση. Δεν με ενδιαφέρει το όχι για το όχι. Αν έχει όχι μια πολύ καλή ιδέα εκείνος οποιοδήποτε κόμμα, εγώ θέλω να την υποστηρίξω και να ξέρω ότι ο Τατιανός πρότεινε κάτι καλό και οι υπόλοιποι δεν το δέχτηκαν. Ξέρεις τι περίμενα να ακούσω. Περίμενα να ακούσω μια ιδέα που άκουσα πριν από μέρες, ότι θα μπορούμε να είμαστε μέσα, ο κτιβιστής να είναι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και εγώ ο πολίτης να πατάω το κουμπί μου και να βλέπω στο ίντερνετ τι υπόθηκε. Πολύ αυτό σωστά. Το πράγμα θέλω να το δω, γιατί έχω βρεθεί είναι σαν σύλλογος. Ακριβώς έτσι. Και τα άκουσα τα πάντα, άκουσα για ψηφοδέλτια, άκουσα για υποψήφιους δημάρχους και 1002, αλλά δεν άκουσα αυτό που περίμενα να ακούσω. Να οδηγηθούμε σε ένα κίνημα, αν είναι πρόσφορο, αλλά δεν είναι το ζητούμενο. Πες μου σήμερα εμένα τον πολίτη που με νοιάζει το μέλλον του παιδιού μου, εάν αυτοί που με διοικούν, και μακάρι να είσαι εσύ και εσύ και οποιοδήποτε, με διοικεί σωστά. Εάν σαν χώρα καταντήσαμε εδώ που αυτοί καταντήσαμε. Αυτοί που σε διοικούν αυτή τη στιγμή διοίκησαν σωστά, γιατί ξαναβγήκανε. Άρα είμαστε εντάξει. Δεν το είπα εγώ αυτό. Τώρα με ειρωνεύεσαι με το δημοτικό και ελέγχου του κάθε δημοτικού συμβούλου, του τοπικού, του οτιδήποτε. Και τη συμπολίτευση και τη αντιπολίτευση να πάω και πιο παραπέρα. Και των μελών που ανήκουν σε κάθε παράταξη και δραστηριοποιούνται. Δεν είναι κακό αυτό που αν ζητάει. Αν αυτό οδηγήσει σε κάτι. Και αν γίνει αυτό, δεν χρειαζόμαστε καν καινούριο ψηφοδέλτιο, γιατί θα ελέγχουμε τόσο τη δημοτική αρχή που δεν θα μπορεί να πάει παραπέρα. Θα κάνει αυτά που πρέπει. Άρα. Και θα τα κάνει σωστά, και έτσι είμαστε. Άρα δεν χρειαζόμαστε ούτε ψηφοδέλτια, άρα ούτε υποψηφίου, ούτε τίποτα. Και μιλάω και σαν υποψηφίου.
υποψήφια, σαν αγανακτισμένη πολίτη και όχι σαν πολιτικό. Γιατί δεν μπορούσα άλλο, γιατί αγανάκτησα με αυτά που βλέπω τριγύρω. Έχουμε τον ακτιβιστή ένα εργαλείο να χτυπήσουμε τα γαϊδουράκια, να ξεκινήσουμε όσο γίνεται νωρίτερα από το σχολείο. Τατιανέ, είσαι δάσκαλος. Εσένα περίμενα να μας οδηγήσεις εκεί, το σχολείο. Εκεί εξαπαλώνων ήχων, γιατί μετά είναι αργά να πεις. Θα σε τιμωρήσω να πετάς το χαρτάκι. Αν το απλώσουμε τόσο όχι, μια ιδέα υπάρχει. Μια νέα κατάσταση που είναι. Πολύ σωστά που έλεγα. Καλά έκανε. Αυτό είναι κακό.